Τώρα θα παρακαλέσω να έρθει στο βήμα ο κύριος Χατζηθεοδοσίου, ο Γιάννης, από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο, αφού σας ενημερώσω προηγουμένως ότι ανέβηκε στο πάνελ ο κύριος Νικολόπουλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών και ο οποίος μετήχε στην εκδήλωση που έκαναν για τις χείρες. Θα μας τα πει εν ευθέτω χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ δεν έφερα κείμενο, κύριε Πρόεδρε, γιατί αισθάνθηκα ότι μπορώ να πω αυτά μετά από τις συζητήσεις μας. Τον κύριο Μουνινό δεν τον ξέρω μεγάλο διάστημα, να υπάρχει μεγάλη εκτίμηση στον νέο φίλο και πρέπει να ομολογήσω ότι και το κείμενο που βγάλαμε όλοι οι φορείς αλλά και οι ενεργείες σε αυτό το διάστημα δείχνουν πραγματικά έναν άνθρωπο που θέλει και προσπαθεί να βρει τη νέα πρόταση. Αγαπητέ Ρεπέρου, φίλε κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της ΓΕΣΕΒΕ, αγαπητέ Νικοκουλιμτζή από την ΕΣΕΕ, αγαπητό πάνελ όλων, αγαπητή κυρία Τσινά, έχουμε και έναν άνθρωπο από τη ΓΕΣΕΒΕ πολύ παλιό και πρέπει να τον τιμήσουμε, γιατί μόνο οι πρόεδροι παίρνουν την τιμή. Θέλω να πω ότι βεβαίως αυτό που προηγουμένως ο Γιώργος, ο Καβαθάς, συμφωνώ, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο θα στηρίξει όλες αυτές τις προσπάθειες, γιατί πολύ απλά συμφωνούμε σε αυτή τη λογική και μάλλον μου δίνεται ευκαιρία να πω δύο λόγια, γιατί πραγματικά νομίζω είναι μια τομή το κείμενο που βγήκε, το οποίο δεν απευθύνεται στην καρδιά του αυτού που το διαβάζει, αλλά κυρίως στο μυαλό. Έτσι λοιπόν μου δίνεται μια ευκαιρία να πω δύο-τρία λόγια, που νομίζω αυτόν τον καιρό το καταλαβαίνουμε όλοι. Εμείς οι άνθρωποι των επιχειρήσεων δεν συζητάμε μεταξύ μας, αλλά όταν βγάζουμε κείμενα, βγάζουμε τα ίδια κείμενα. Κάποτε λοιπόν ρωτήθηκε γιατί. Γιατί είναι πάρα πολύ απλά τα προβλήματα, είτε είμαστε στην Αθήνα, είτε είμαστε στην Αλεξανδρία, στην Αλμύχη, είναι τα ίδια. Δεν χρειάζεται να συνοηθούμε και υπάρχει μια αίσθηση κοινώς ότι υπάρχει μια συνεννόηση. Καμία συνεννόηση δεν υπάρχει. Τα προβλήματα που υπάρχουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι τα ίδια, αλλά είναι πολύ λογικό να είναι κοινές οι ανακοινώσεις. Δείτε μερικές ανακοινώσεις αυτό το διάστημα, διαπιστώστε του λόγου του αληθές. Έτσι λοιπόν, είχαμε προχτές μια εκδήλωση στο ΕΒΑ, όπου έγινε μια ανάλυση από δύο ανθρώπους και παίρνουμε αφορμή αυτά που είπε ο εκπρόσωπος των Πολυτέχνων για το τι συμβαίνει στη χώρα μας. Ναι, είναι έτσι όπως τα λέει και μάλιστα πρέπει να σας πω κάτι πιο σκληρό γι' αυτό. Το 2050 η Ελλάδα θα είναι 8 εκατομμύρια. Την ίδια στιγμή που η Τουρκία θα είναι περίπου 95 εκατομμύρια. Αυτό είναι αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, βεβαίως. Γιατί σήμερα τα νέα ζευγάρια δεν κάνουν παιδιά, αν κάνουν θα κάνουν ένα παιδί. Έτσι, δεν έχουν τις δυνατότητες. Έχουμε 1,5 εκατομμύριο κόσμο ο οποίος δεν μπορεί να κάνει σπίτι όπως λέμε κοινώς παλιά. Άρα αυτό είναι το αποτέλεσμα αυτής της κρίσης η οποία θα συνεχιστεί. Το δεύτερο ζήτημα που συζητήσαμε σε αυτή την εκδήλωση ήταν το ασφαλιστικό. Το ασφαλιστικό λοιπόν υπάρχουν δύο απόψεις. Μία είναι να βγαίνει να κάνει λαϊκισμό ότι θα λυθεί από μια μέρα στην άλλη. Είναι η πρόταση που ακούστηκε σε αυτή την εκδήλωση που ήταν ότι μια λύση του ασφαλιστικού θα πετούσε 10 χρόνια αναμονής για να φτάσουμε περίπου στα ίσα με το 9. Αυτό δεν μπορεί να τα ακούσει πολλοί κόσμος, αλλά είναι η αλήθεια. Άρα λοιπόν εξαρτάται αν αυτός που στο λέει θέλει να βρει μια λύση ή αν θέλει να πάρει την ψήφο σου. Ευτυχώς εμείς δεν θέλουμε να πάρουμε την ψήφο κανενός και άρα η πραγματικότητα είναι αυτή. Το κοινό που το άκουσε που ήταν μεγάλο κατάλαβα ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για αλλαγή του ασφαλιστικού αν δεν κάνεις μερικές παραδοχές. Και έτσι ας τρέξω και εγώ τον χρόνο πίσω για την εικόνα σήμερα. Υπήρχε μια έκφραση πριν με μεγάλο διάστημα που έγινε μεγάλη συζήτηση, που την ξέρετε ότι το μαζί τα φάγαμε και έγινε μεγάλη συζήτηση γι' αυτό, ίσως θα έπρεπε να προσθέσει δίπλα, δεν φάγαμε όλοι αναλογικά το ίδιο. Αλλά η ουσία είναι ότι όταν έχει στήσει ένα σύστημα οικονομικό σε μια λάθος βάση, κάποια στιγμή όπως γίνεται σε μια δουλειά έγινε η ώρα της κρίσης, δηλαδή που θα πληρώσεις τα σπασμένα αυτής της κρίσης. Τι είχαμε λοιπόν, όλοι θυμάστε ότι μιλάμε για μια δεκαετία κυρίως από το 2000 έως το 2010 με απεριόριστα δάνεια, με δάνεια καταναλωτικά, πιστωτικές κάρτες, άπειρα θαλασσοδάνεια που παίρνουν επιχειρήσεις. Μάλιστα να σας πω ότι τη στιγμή που μιλάμε στην Ελλάδα υπάρχουν 5.000 επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν καταθέσει ποτέ ισολογισμό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι η φορολογία είναι στον αέρα που έχουν. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε επίσημα κυβερνητικά χείλη τα οποία αντιλαμβάνονται ότι φτάνει και αυτοί ξεκινάνε την προηγούμενη, δηλαδή έχουν 4-5 χρόνια να καταθέσουν ισολογισμό. Δηλαδή αυτοί δεν ελέγχονται από τον κλασικό τρόπο που ελεγχόμαστε όλοι. Άρα υπάρχει μια εικόνα στην οικονομία που την παραδεχτούμε ότι είναι αυτή. Να πούμε τι φταίει για να φτάσουμε στο σημείο να συζητήσουμε το μετά. Δεύτερον, λέμε όλοι λοιπόν τι σημαίνει κόκκινα δάνεια να σας πω. Κόκκινα δάνεια σημαίνει ότι από τα 110 δις τα 25 με 30 τα χρωστάνε 120.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα 80 δις τα χρωστάνε περίπου 5.000 μεγάλες επιχειρήσεις και από αυτές οι 500 χρωστάνε το 80%. Είναι μια πραγματικότητα. Τι άλλο συνέβη στην οικονομία? Μιλάμε στην οικονομία για 650.000 επιχειρήσεις που υπάρχουν σήμερα στη χώρα, 700, από τις οποίες είναι περίπου σωστό. 500.000 είναι ατομικές, δηλαδή είναι εργαζόμενος και εργοδότης το ίδιο πράγμα, αυτό απασχολούμενος είναι, και περίπου 200.000 είναι ο ΠΕΟ, ΑΕ.
Αυτή είναι η εικόνα της οικονομίας μας. Από αυτές τις επιχειρήσεις που υπάρχουν, το 50-60% δεν μπορεί να υπάρξει. Γιατί υπάρχει, γιατί δεν πληρώνει την εφορία, δεν πληρώνει τα ασφαλιστικά ταμεία, δεν πληρώνει τα δάνεια, δεν πληρώνει τίποτα και υπάρχει. Αυτό όμως την ίδια στιγμή αποτελεί και τη χειρότερη μορφή αθέμητου ανταγωνισμού. Γιατί σκεφτείτε ότι ένας πουλάει ένα προϊόν και πληρώνει όλες τις υποχρεώσεις, ο άλλος δεν πληρώνει τίποτα και κάνει ανταγωνισμό γιατί δεν πληρώνει πολύ απλά τίποτα. Είναι η πιο σκληρή μορφή αθέμητου ανταγωνισμού. Πρέπει να την δούμε, δεν μπορούμε να την κρύψουμε. Άρα λοιπόν ξεκινάμε στο ότι είχαμε ένα φαινόμενο 40 χρόνια στην οικονομία που δεν υπήρχε κανένας έλεγχος, όπου και εμείς οι ίδιοι ως πολίτες πολλές φορές εν τη ρήμη του λόγου να μας λέγαμε αν κάποιος φοροδιαφεύγει, αυτός είναι μάγκας, δεν πληρώνει τίποτα. Ναι ή όχι. Αυτός δεν πληρώνει εισφορές, έχει πολλούς μαύρους μέσα. Τι σημαίνει κάποιος δεν πληρώνει λοιπόν φορολογία? Σημαίνει ότι οι υπόλοιποι, δηλαδή οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, οι επιχειρήσεις που δεν μπορούν να φοροδιαφεύγουν, θα πληρώσουν γι' αυτόν. Τι σημαίνει ότι κάποιος έχει μαύρη εργασία? Σημαίνει ότι ασφαλιστικές εισφορές που δεν πληρώνουν αυτοί θα τις πληρώσουν αυτοί παραπάνω, θα πληρώσουν εισφορές, θα πάρουν λιγότερη σύνταξη για να πληρώνουν αυτοί. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από την πραγματικότητα. Έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό φοροδιαφυγής στην Ευρώπη, το μεγαλύτερο αριθμό ανασφάλισης εργασίας στην Ευρώπη. Αυτό να το συνεχίσουμε, δεν μιλάμε για ένα σύστημα. Όταν γίνεται εκεί κουβέντα, πάντα μας αρέσει γιατί αυτό ήταν εύκολο, γιατί ήταν ο διχασμός της ελληνικής κοινωνίας, από ποιο κόμμα μιλάει αυτός που τα λέει οτιδήποτε. Σας λέω την τελευταία αυταετία. Έχαμε 4 αλλαγές κομμάτων με το ίδιο σύνθημα. Το πρώτο σύνθημα είναι θα φύγουμε εμείς και θα σχίσουμε το μνημόνιο. Το δεύτερο κόμμα ξαναείπε θα έρθουμε με ένα άρθρο και με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτά να γίνουν με αυτόν τον τρόπο. Άρα σήμερα έχουμε μια παραδοχή στην κοινωνία. Ότι η παραδοχή είναι στη μεγάλη της πλειοψηφία, ότι θέλουμε Ευρώπη, θέλουμε ευρώ. Άρα σημαίνει κανόνες που να βάλουμε στην οικονομία. Γιατί αν δεν υπάρξουν, τι συμβαίνει σήμερα? Σε επιχειρήσεις για παράδειγμα, πληρώνει το 45-50%, το υπόλοιπο 50% δεν πληρώνει τίποτα. Απολύτως. Και υπάρχει και ατιμωρησία. Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο, ότι υπάρχει ατιμωρησία. Γιατί ο άλλος αναρωτιέται κάποια στιγμή, γιατί να πληρώνω εγώ άλλο? Θα μπω και εγώ στους ατιμώρητους όταν μπορεί. Το θέμα λοιπόν είναι ποια είναι η πρόταση στο μέλλον. Πρόταση στο μέλλον νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που η κοινωνία από τα κάτω, η κοινωνική φορή, και επιτρέψτε μου να το πιστεύω, έχει κάνει ένα βήμα μπροστά από τις πολιτικές δυνάμεις. Γι' αυτό τα συνθήματα που ακούγονται πολλές φορές δεν ακούγονται τόσο με τόση αγάπη από τα κόμματα. Εθνική Ένωση Συμπόνηση σημαίνει ένα στρατηγικό σχέδιο για την οικονομία και έχουμε τον ύστερά τους που πάμε μπροστά και συμφωνούν τα κόμματα αυτά που ονομάζουμε το δημοκρατικό τόξο για το πώς πάμε μπροστά. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε μπροστά. Αυτό δεν εκμεταλλεύονται και σήμερα οι Ευρωπαίοι στο διχασμό που έχουμε στην Ευρώπη. Τη σύγχυση που υπάρχει στο πολιτικό τοπίο, όπου την ίδια στιγμή το αν είναι μνημόνιο, το ότι μια φορά πανηγύριζε ο προηγούμενος αν η Ευρώπη δεν μας έκανε το κάτι, το μάλλον ο επόμενος, αυτό που ο Γιώργος πριν, πάντα τα δείσουμε την αντιπολίτευση. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αν δεν κάνουμε λοιπόν ένα εθνικό σχέδιο, δεν υπάρχει περίπτωση να βγούμε ποτέ από αυτό το χάος που υπάρχει σήμερα στην οικονομία. Και αν δεν βγούμε από το χάος στην οικονομία, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να πάρει τη σύνταξή του, κάνουμε λάθος πριν τη σύνταξη, ούτε να έχουμε κοινωνική πολιτική. Γιατί η χώρα είναι στην άκρη του κρεμού μόνιμα. Έχει ένα βήμα να πέσει μπροστά ή βήματα για να πάει προς τα πίσω. Άρα λοιπόν επανέρχομαι στο ζήτημα που λέει ότι θέλουμε σχέδιο. Δεν μπορεί να λέει κανείς τα σοβαρά ότι θα αναλάβω και σε ένα χρόνο θα λύσει το πρόβλημα της χώρας. Γιατί η οικονομία εξαρτάται από την πολιτική, αλλά δεν είναι πολιτική. Είναι οικονομία. Θέλει χρόνο να αποδώσει. Θέλει να βάλεις μεθόδους να αποδώσει. Θέλει να μιλήσουμε αύριο πώς αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα υπάρχουν στη χώρα. Με ποιο τρόπο. Τι πρέπει να κάνουν. Πώς θα έχουμε την επόμενη μέρα στο να γίνουν επενδύσεις στη χώρα. Και λέω το θέμα επενδύσεων για να δείτε τι σημαίνει εθνική συνεννόηση. Ποιος θα φανταζόταν και από εσάς τους παλαιότερους ότι το 2009 θα λέγαμε ότι πουλάμε τον αστέρα 400 εκατομμύρια. Αν τότε σε εποχές της δόξας λέγαμε Νίκο θα πουληθεί 5 δις, θα λέγαμε μικρό το νούμερο. Ποιος φανταζόταν τον αστέρα που πουλόταν με 45 εκατομμύρια ή το ελληνικό νοτιτμή που... Γιατί πουλήθηκαν? Γιατί πολύ απλά υπάρχει μια μεγάλη μείωση της αξίας που συνέβη λόγω αυτής της κρίσης που έχουμε. Άρα ας δούμε το θετικό στοιχείο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα παράδεισος επενδύσεων. Σωστά. Δηλαδή οποιοδήποτε έχει να αγοράσει, αγοράζει φτηνά. Παραμένουμε να είμαστε το καλύτερο οικόπεδο της Ευρώπης. Δηλαδή έχουμε σημεία. Αλλά δεν είναι και το επενδυτής. Και όταν λέω επενδυτής, επειδή υπάρχει και εδώ ένα μεγάλο λάθος. Δεν είναι και το επενδυτής απ' έξω. Υπάρχει και από μέσα επενδυτής. Είναι αυταπάτη να πιστεύουμε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν λεφτά. Καταρχήν υπάρχουν επισήμως από 30 έως 50 εκατομμύρια στα στρώματα. Δις. Και άλλα 160 δις πάνω στο εξωτερικό. Και βεβαίως όλοι αυτοί θέλουν να επενδύσουν. Γιατί δεν επενδύει? Γιατί πρέπει να ξέρει να επενδύσει. Τι θα γίνει αύριο το πρωί? Θα είμαστε στο ευρώ? Όσο αυτή η συζήτηση υπάρχει θα μπει. Όταν πετάγεται ένας και λέει θα γίνει bail-in, και το λέει bail-in να το καταλαβαίνουν πολύ, δηλαδή κούρεμα καταθέσεων, ποιος θα πάει την άλλη μέρα να επενδύσει? Εγώ ρώτησα έναν υπουργό που είχε στο εκμελητήριο, αν είχατε ένα εκατομμύριο θα το επενδύατε αύριο? Και απάντησε ούτε ήταν όχι. Θα περίμενα πρώτα να δω τι θα γίνει με την οικονομία. Αντιλαμβάνεστε γιατί λέω ότι πρέπει να υπάρχει πολιτική οικονομική σταθερότητα. Άρα υπάρχουν ευκαιρίες τεράστιες να επενδυθούν στη χώρα.
θα επενδύσει κανείς, επαναλαμβάνω, όταν δεν ξέρει ποιο είναι το νόμισμα να το πουλήσει άλλο. Όταν δεν ξέρει ποια είναι η φορολογία. Και η φορολογία, θα μου πείτε βέβαια, δεν αφορά τις επενδύσεις, γιατί εδώ πέρα πούμε δημόσια, μεγάλες επενδύσεις έχουν ειδικό φορολογικό ρεθμό για 10 χρόνια. Η φορολογία αφορά τις μικρές επενδύσεις. Ξέρετε όμως πώς είναι οι μικρές επενδύσεις. Το 90% των επενδύσεων μιας χώρας. Αυτό να το θυμόσαστε όταν λέμε. Όπως και η εργασία, λένε πολλοί, ήρθε μια μεγάλη επιχείρηση, Κόσκο, και πήρε 1.000 εργαζόμενους. Πολύ ωραία. Μόνο οι εργαζόμενοι δεν είναι 1.000 στην Ελλάδα. Οι εργαζόμενοι είναι 3 εκατομμύρια. Άρα αυτό είναι το στίγμα. Για να πάει η οικονομία μπροστά πρέπει να γίνουν πολλές μικρές επενδύσεις. Τι σημαίνει μικρές επενδύσεις, ακόμη και από το σπίτι του καθενός. Δεν έχεις κάτι να κάνεις σπίτι και το αναβάλεις. Λες να κρατήσω μερικά λεφτούδάκια να έχω αύριο. Για να μην τα κρατήσεις θα πει ότι νιώθεις σε περιβάλλον ασφάλειας. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε αυτό το πρόβλημα στην οικονομία και σε όλες αυτές τις τομείς. Γιατί οι μικρές επενδύσεις που επαναλαμβάνω αποτελούν το 90% των επενδύσεων, αυτό που ακόμα το μεγάλο είναι το 10, απλά δίνει στίγμα, δεν γίνεται λόγω της ανασφάλειας. Άρα αυτό που ζητάμε και νομίζω ότι το είπαμε πολύ γραφικά όλοι οι προηγούμενοι από μένα είναι ότι η επόμενη μέρα θα έρθει και είμαστε στα πρώτερα αυτά στην Εθνική Συνένωση. Γιατί αν δεν γίνει, δεν ξέρω ποιος θα είναι να κυβερνήσει αύριο σε μια χώρα κατεστραμμένη. Τι νόημα θα έχει να είναι κάποιος πρωθυπουργός. Αυτή η χώρα λοιπόν για να πάει μπροστά σήμερα υπάρχουν δυνάμεις στην κοινωνία και αυτό είναι πολύ ευχαρίστο που καταλαβαίνουμε ότι έξω από το βεβαίως όλοι έχουμε μια πολιτική αναφορά, αλλά θα πρέπει να μιλήσουμε για μια άλλη εθνική στρατηγική. Και αυτή την εθνική στρατηγική σαν χώρα την έχουμε ανάγκη. Δείτε μερικά παραδείγματα ότι στην Κύπρο, ό,τι και αν λέμε, υπήρξε εθνική στρατηγική και κατάφερε να περάσουν πολύ πιο γρήγορα στην επόμενη μέρα. Το ίδιο έγινε και σε άλλες χώρες που βεβαίως έχουν κρίση, αλλά την περνάνε πιο ανώδυνα από τη δική μας. Έγινε στην Ισπανία, έγινε στην Ιρλανδία, πιο ανώδυνα. Δεν λέει κανείς όμως και δεν θα πρέπει να έχει το θάρρος να βγει σε έναν κόσμο προς εσάς και να τους πει όλα θα είναι ρόδινα. Όχι, δεν θα είναι ρόδινα. Απλώς θα έχεις το μεγάλο θέμα που έχει σήμερα ένας πολίτης, γι' αυτό και έχουμε το μεγάλο θέμα της ψυχοθεραπείας. Σε εποχή μεγάλης ύφεσης οι ψυχολόγοι έχουν πάρα πολύ δουλειά στην Ελλάδα και οι ψυχοθεραπευτές είναι γιατί θέλει ένα στόχο. Θα τα κάνω όλα αυτά, φαντάζομαι ότι το ίδιο λέτε όλοι σας, πολύ ωραία, θα κάνουμε όλα αυτά με τι στόχο. Ότι σε 3-4-5 χρόνια μπαίνουμε σε μια ευθεία. Όπου αυτή τη βλέπεις, την καταλαβαίνεις, την κατανοείς και καλείσαι να την παλέψεις αυτή τη διαδρομή. Θέλω λοιπόν να κλείσω με το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε. Ξέρετε την κρίση ποιοι την πληρώσανε. Αυτοί που δεν μπορούσαν να φύγουν από τη χώρα. Όταν λοιπόν πολλές φορές λέμε ότι εμείς οι μικρομεσαίοι, και το λέει και το επαγγελματικό επιμελητήριο και η ΕΣΕΔΕ και όλοι οι φορείς και η ΕΣΕΕ, ότι πληρώσαν τη χώρα γιατί αυτός μπορούσε να φύγει, πήρε την επένδυσή του και την πήγε αλλού. Έτσι δεν κάνανε όλοι οι μεγάλες πολυεθνικές στη χώρα. Ναι ή όχι. Τα μαζέσαι πριν αλλού. Αυτοί είχαν τα θαλασσοδάνεια και τα θαλασσοδάνεια για τα θαλασσοδάνεια. Είναι το προηγούμενο που έλεγα. Δεν πληρώσαν ποτέ γιατί πολλαπλή επένδυση πήγε στράφη. Αυτό ήταν και η αξιολόγηση των τραπεζών που συμπληρώσαν ακριβά πώς δεν θα τις επενδύσεις. Οι άλλοι που μπορούσαν, δεν λέω καλός κακός αν θέλετε, αλλά ο ίδιος το σπίτι του έτσι επιβίωνα, πήρε την επιχείρησή του και την πήγε στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία ή οπουδήποτε αλλού. Αυτοί που μείναν, εγώ δεν θα σας πω τα ανάγκη, δεν μπορούσαν να πάω πουθενά. Ναι, αλλά αυτοί πληρώνουν την ύφη. Και την πληρώσαν την ύφη σε όλα τα επίπεδα. Έτσι λοιπόν την ίδια στιγμή που έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα στις μικρές επιχειρήσεις, δείτε τι συμβαίνει. Δημιουργούνται ολιγοπόλια στην οικονομία. Τεράστια. Παραδείγματος χάρη, στο λιανικό εμπόριο που έχει πέσει στα τελευταία 8 χρόνια η κατανάλωση περίπου 30-40%, δεν το λέω εγώ, το λέει ο πρόεδρος του ΣΕΛΠΗ, λέει έχουμε 20-30 επιχειρήσεις οι οποίες κάνουμε record zero. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί η κρίση είπε σημαίνει ότι ο μικρός πεθαίνει, ενώ ο μεγάλος έχει μεγαλύτερο κόσμο να μπει, γιατί δεν έχει capital control, έχει κεφάλαια απ' έξω, διεισδύει ευκολότερα στην αγορά γιατί εξαγοράζει πιο εύκολα ολόκληρα group. Άρα, εάν δεν μπει η χώρα σε μια σωστή οικονομία, θα γίνει όντως μια απικία, εάν δεν έχουμε εθνικό σχέδιο. Αυτό λοιπόν που σας λέω είναι και ο μεγάλος κίνδυνος της οικονομίας σήμερα. Σήμερα λοιπόν, εάν δεν βρούμε έναν τρόπο ανάπτυξης, τότε η επόμενη μέρα είναι ότι ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας θα ελεγχθεί από λιγοπόλια, από πολυεθνικές. Και έτσι, όχι μόνο δεν θα μιλάμε για μικρομεσαίους, αλλά δεν θα μπορούμε να συζητήσουμε και για ελληνική επιχειρηματικότητα. Ολοκληρώνω με το εξής. Αυτό που είναι φανερό είναι ότι αν θέλουμε να μιλήσουμε για την αύξηση των συντάξεων, εάν θέλουμε να μιλήσουμε για ένα αξιοπρεπή μισθό, αν θέλουμε να μιλήσουμε για κοινωνική πολιτική, κατά τη δική μας εκτίμηση μονόδρομος είναι η ανάπτυξη, δηλαδή η ύπαρξη επιχειρήσεων. Άρα γι' αυτό μιλάω για το περιβάλλον. Εάν δεν ανοίξουν οι δουλειές κοινόζονται πολλά λαϊκά, εάν δεν υπάρξουν αύριο νέα μαγαζιά, άρα νέος κόσμος που δουλεύει, άρα να συνεισφέρει στο ασφαλιστικό, να συνεισφέρει σε φόρους, εάν δεν υπάρχουν οι επιχειρήσεις που θα δημιουργήσουν πλούτο, τότε η επόμενη μέρα δεν θα έρθει ποτέ. Γιατί το σύστημά μας, και πρέπει μια φορά να το πούμε, το σύστημά μας ήταν και παραμένει ελεύθερη οικονομία.
Ήταν το μεγάλο δίλημα του ελληνικού λαού 45 χρόνια. Να έχουμε ένα σύστημα. Ας το πούμε όπως θέλουμε το σύστημα. Θα το πείτε καπιταλισμό, θα το πείτε κρατισμό. Δεν με ενδιαφέρει πώς θα το πούμε. Πρέπει να κάνουμε ένα σύστημα. Στο σύστημα λοιπόν που συνεχίζεται από το 1974 μέχρι σήμερα έχουμε ελεύθερη οικονομία. Άρα πλούτο παράγουν μόνο οι επιχειρήσεις. Το έχω πει και άλλες φορές δημόσια. Και αφού παράγουν μόνο οι επιχειρήσεις, μονόδρομος για να έχουμε την επόμενη μέρα είναι ανάπτυξη. Να δημιουργηθούν δουλειές. Αν δημιουργηθούν δουλειές, τότε αυτό το ασφαλιστικό που ακούσατε είναι το λιγότερο κακό, θα έρθει ένα ακόμα χειρότερο. Οι εισφορές, οι φόροι που πληρώνουμε είναι μικροί, θα πληρώνουμε μεγαλύτερους, γιατί αλλιώς πώς θα συμπληρωθεί το κενό για να μπορέσουμε να κάνουμε προϋπολογισμό για να πληρώσουμε τους φόρους. Άρα είναι μονόδρομος η ανάπτυξη και νομίζω ότι αυτή είναι η βασική σταθερά που χαίρομαι το τελευταίο διάστημα αγγίζει και περισσότερους και μάλιστα δεν θέλω να σας κρύψω ότι φαίνεται ότι αγγίζει το φάσμα της κοινωνίας, ότι η επόμενη μέρα θα έρθει μόνο εάν καταλάβουμε ότι η ανάπτυξη, οι νέες δουλειές, οι επενδύσεις θα δώσουν δυνατότητα για να μην συμβούν αυτά. Διαφορετικά, χωρίς να κάνω να φέρω τους κακούς ιονούς, είναι απλή αριθμητική. Αν δεν υπάρχει λοιπόν νέο αίμα να μπει σε δουλειές, τότε κάθε φορά θα συζητάμε για μια νέα αφέρμαξη συντάξεων, μεγαλύτερη φορολογία, γιατί πάντα πρέπει να βγει λογαριασμός. Παρ' όλα αυτά θέλω να παραμένω αισιόδοξος. Είμαι πεπισμένος ότι αυτό το φόρουμ μπορεί να δώσει μια άλλη εικόνα και σκεφτείτε ότι πραγματικά αυτό που κάνουμε είναι να λέμε την αλήθεια στον κόσμο, που πολλές φορές δεν είναι αγαπητή, αλλά η αλήθεια είναι αυτή η οποία θα του δώσει φως με έναν ευρύτερο ορίζοντα. Δεν μπορεί η λύση, για αυτό θέλω να κλείσω, να είναι ένα σωσίας. Οι σωσίες πεθάνανε. Μόνο τα σχέδια στρατηγικής στην οικονομία μπορούν να δώσουν την επόμενη μέρα. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Χατζηθεοδοσίου.